ζήτημα της κρατικής ενίσχυσης της εταιρείας Aegean. Δε, πολλούς υπέρμαχους της ιδιωτικοποίησης να λένε ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κρατικό μονοπόλιο. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα έχουμε ιδιωτικό μονοπόλιο και τα προβλήματα τα οποία οι ακρεφνείς νεοφιλελεύθεροι της παράταξής σας λέγανε ότι θα τα ξεπεράσουμε, δηλαδή πιο ό,τι στήχιζε στον Έλληνα φορολογούμενο η Ολυμπιακή, βεβαίως στήχιζε έτσι όπως την είχατε κάνει να λειτουργεί, τώρα θα μας στοιχίζει το ιδιωτικό μονοπόλιο και θα μας στοιχίζει και χωρίς αντάλλαγμα από ό,τι μαθαίνουμε. 150 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από το εγκυοδοτικό πρόγραμμα του COVID. Τα 150 εκατομμύρια που πήρα από το πρόγραμμα του COVID τα στερούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να εξηγηθούμε. Διότι δεν φτιάξατε ειδικό πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων για ένα τόσο κρίσιμο, για μια τόσο κρίσιμη οικονομική και κοινωνική λειτουργία όπως η αερομεταφορά, ειδικά σε μια χώρα η οποία έχει και την ισιωτικότητα. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να ανακοινώσει τι, ότι θα δώσει, λέει, και άλλα 120 εκατομμύρια, μάλιστα. Ρωτάμε, τι θα πάρει το δημόσιο πίσω αυτό. Μας λέτε, θα βάλουν και ιδιώτες επενδυτές. Για μισό λεπτό, δεν πήραν 150 εκατομμύρια δάνειο πριν από λίγο καιρό. Πήραμε. Και τώρα έρχονται και λένε ότι θα βάλουν 60, δηλαδή δικαιώματα αγοράς μετοχών. Πάρα πολύ ωραία συμφωνία. Δηλαδή τους δίνουμε λεφτά με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο και ως αντιχάρισμα παίρνουμε ως ελληνικό δημόσιο το δικαίωμά μας να τους ξαναδώσουμε λεφτά. Καμία θέση στο Εποπτικό Συμβούλιο, καμία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λεφτά του Έλληνα φορολογουμένου δηλαδή θα τα διαχειρίζονται κατά τις δικές τους προτεραιότητες, οι οποίες κατά τεκμήριο οι ίδιοι το παραδέχονται ζητώντας κρατική βοήθεια, δεν είναι συμβατές με το δημόσιο συμφέρον. Προσέξτε, σας είπαμε και στις επιτροπές ότι οι καιροί των μεγάλων κρίσεων δεν είναι καιροί για νεοφιλελεύθερους πειραματισμούς. Τη δε συμφωνία με την Aegean σας υποσχόμαστε ότι θα τη βρείτε μπροστά σας. Διότι άμεση ενίσχυση, χωρίς να παίρνει το δημόσιο συμμετοχή και χωρίς να εξασφαλίζεται, ελέγχεται πολλαπλώς. Και δεν ελέγχεται μόνο πολιτικά, κύριε Γαρμαλή. Ωραία.